Το γραμματέα του κλάδου λειτουργών κοινωνικών υπηρεσιών της ΠΑΣΥΔΙ, ο κύριος Κωνσταντίνος Καμπουράκος, είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καμπουράκο. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σάβα. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Αυτή την απόφαση για δυναμικά απεργιακά μέτρα, κύριε Καμπουράκο, πότε την έχετε αποφασίσει, πριν από αυτά τα επεισόδια ή τώρα που ξέσπασε όλη αυτή η κατάσταση? Θέλω να το ξεκαθαρίσω, όπως το ξεκαθάρισα και τους συναδέλφους σας. Τα μέτρα μας εμείς τα προκηρύξαμε όταν είχαμε στείλει επιστολή στις 9 Ιουλίου στην Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, όπου με επιστολή μας την ενημερώναμε για σωρία σοβαρών προβλημάτων στα κρατικά ιδρύματα και της είχαμε δώσει μια καταληκτική ημερομηνία μέχρι τις 16 του Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Είναι μια ημερομηνία που δεν έχει έρθει ακόμα. Ομολογουμένως όμως η αρθρογραφία και η επικαιρότητα. Ναι, ένα λεπτό. Άρα δηλαδή στείλατε αυτή την επιστολή στην Υφυπουργό Πρόνοιας. Πήρατε απάντηση? Όχι, απάντηση δεν λάβαμε, δυστυχώς. Ούτε εσείς πήρατε απάντηση. Μάλιστα. Και τι γράφατε πάνω στην Υφυπουργό? Γράφατε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι φροντιστές, κυρίως σε δομές ανηλίκων, κύριε Καμπουράκο? Ιδρυματική λειτουργία, όπως είναι ο υπηρεσιακός τίτλος, που εργάζεται στα κρατικά ιδρύματα, αντιμετωπίζουν μια σωρή προβλημάτων, όπως σας είπα. Όπως? Στην επιστολή μας κωδικοποιήσαμε αυτά τα προβλήματα. Πείτε μας τα. Τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν με τον υπερπληθυσμό, για παράδειγμα, σε κάποια ιδρύματα παιδικής προστασίας, στα προβλήματα που υπάρχουν με την νυχτερινή βάρδια. Τι προβλήματα δηλαδή, κύριε Καμπουράκο, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν? Πέραν από την υποστελέχωση και τα εργασιακά, τι προβλήματα? Δέχονται επιθέσεις και άλλη ιδρυματική λειτουργία? Έχουμε και περιστατικά βίας και σε άλλα κρατικά ιδρύματα, δυστυχώς. Μάλιστα. Σε όλη την Κύπρο, να φανταστούμε, και κυρίως αυτά τα περιστατικά βίας είναι σε ιδρύματα. Τι ιδρύματα? Δομές ασυνόδευτων ανηλίκων? Τι? Πείτε. Να το θέσω απλά ότι το αίμα των νεαρών βράζει περισσότερο, αλλά δεν έχει τυπικότητα. Δεν είναι θέμα εθνικότητας, κύριε Καμπουράκο, το ξεκαθαρίζουμε και πάλι. Όμως, μετά από το χθεσινό και το περιστατικό με τη στεγή ηλικιωμένο στη Λάρνακα, διαφάνηκε τελικά ότι όλοι οι υπάλληλοι στις συγκεκριμένες δομές αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Δηλαδή, ακούσαμε και δεχόμαστε, γινόμαστε και λήψεις καθημερινά, είτε μηνυμάτων, είτε τηλεφωνημάτων, από ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε συγκεκριμένες δομές ή από στενό οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον των ανθρώπων αυτών, ότι συμβαίνει και σε άλλες πόλεις και σε άλλες δομές όλη αυτή η κατάσταση. Και μάλιστα θα το πω εγώ, και ας μην το πείτε εσείς, επικρατεί και ένα καθεστώς φόβου να μην μιλήσουν για αυτά που τους συμβαίνουν. Δεν ξέρω ότι φοβούνται το Γραφείο Ευημερίας, το Υφυπουργείο Πρόνοιας, ότι θα απολυθούν. Τι ακριβώς επικράτει, κύριε Καμπουράκο? Καταρχήν, να σας ξεκαθαρίσω ότι και εμείς ως κλαδικοί των υπαλλήλων είμαστε αποδέκτες όλων αυτών των παραπώνων που απορρέουν από τα περιστατικά βίας. Έχει τύχει να γίνει αποδέκτης και φωτογραφιών που φαινόταν ξεκάθαρα τραυματισμό σε συνάδελφο. Mm-hmm. Ενώ επίσης έχουμε τύχει να είμαστε και και μάρτυρες σε περιστατικά καταστροφής της περιουσίας. Ωραία. Είπατε, έτυχε να γίνετε λήπτες φωτογραφιών τραυματισμών συναδέλφων σας. Προωθήσατε στο αρμόδιο Υφυπουργείο? Είμαστε εκ πρώτων εργαζομένων, ασφαλώς. Και, τι σας λέει το Υφυπουργείο, τι κάνει κάθε φορά το Υφυπουργείο? Κοιτάξτε, το Υφυπουργείο κάθε φορά προσπαθεί να λύσει επιμέρους τα ζητήματα. Ενώ το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε προτείνει ολιστική λύση με συγκεκριμένες εισηγήσεις, αναφορικά με την μόνιμη και οριστική επίλυση. Τι εισηγήσετε δηλαδή εσείς? Οι προτάσεις μας κινούνται γύρω από τρεις άξονες. Ο πρώτος είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν σύγχρονες και μικρές κατοικίες με κοινότητα που να μπορούν να εξυπηρετούν έως 4 ή 5 άτομα, που αντιλαμβάνεστε ότι λόγω του μεγέθους και του πιο οικογενειακού χαρακτήρα του μειώνει και πάρα πολύ τα προβλήματα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αναβάθμιση, την μισθολογική αναβάθμιση των ιδρυματικών λειτουργών για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επιστημονικό προσωπικό, το οποίο είναι εκτός από απέτηση και δική μας. Όποιος μελετεί την αρθρογραφία βλέπει ότι είναι και απέτηση και της κοινωνίας και της κοινής λογικής. Ναι, για να μπορούν αυτά τα παιδιά να ενσωματωθούν στην κοινωνία και να βοηθηθούν, εάν και εφόσον έχουν παραβατική συμπεριφορά, θα πρέπει να έρθει ένα εξειδικευμένο προσωπικό να τα βοηθήσει. Αυτό λέτε, κύριε Καμπουράκο. Ναι. Και το τρίτο, λογικό, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, είναι να αποκτήσουν υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας την ταυτότητα που έχει να κάνει κυρίως με την προστασία του παιδιού.
και να το εξειδικεύσω λίγο αυτό, αν επιτρέπετε. Ναι. Στην νομοθεσία που ψηφίστηκε για τη δημιουργία του Υπουργείου Μετανάστευση, υπάρχει πρόνοια όπου του ανατίθεται η λειτουργία των χώρων προστασίας και φροντίδας των ανήλικων ασυνόδευτων μεταναστών. Αυτό, παρόλο ότι έχει ψηφιστεί νομοθεσία εδώ και χρόνια, εδώ και αρκετό καιρό, εξακολουθεί και μένει λειτουργία στην αρμοδιότητα. Επίσης, κρατικά ιδρύματα φιλοξενούνται αρκετά άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία είναι ευθύνη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας η φροντίδα τους, κάτι το οποίο απομένει ακόμα και σήμερα στην ευθύνη των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας. Επίσης, έχουμε ιδρύματα όπου τους βλέπουμε και φροντίζουμε άτομα με αναπηρία. Όπου και αυτό έχουμε πει ότι θα μπορούσε να πάει στο τμήμα κοινωνικής ενσωμάτωσης να μεταφερθεί εκεί. Κύριε Καμπουράκο, έχετε αριθμό για πόσα περιστατικά αντιμετωπίζετε το χρόνο ή αν έχετε αριθμούς είτε βίας ή οτιδήποτε άλλο που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ιδρυματικοί λειτουργοί? Όχι, δυστυχώς δεν έχω να σας πω. Είναι συχνά? Είναι σίγουρα παραπάνω από ένα τον μήνα. Και μιλάμε για περιστατικά βίας περισσότερα από ένα τον μήνα, έτσι? Ναι, όλων των ειδών η βία, έτσι. Όταν λέτε όλων των ειδών η βία, κύριε Καμπουράκο. Υπάρχει και ψυχολογική βία, υπάρχει και σωματική βία. Μάλιστα. Δηλαδή, πάνω κάτω, η ιδρυματική λειτουργή, μια φορά τον μήνα, σε παγκύπριο επίπεδο, έρχονται αντιμέτωποι με αυτά τα περιστατικά βίας. Να μου επιτρέψετε, δεν έχω τα απόλυτα. Μπορεί να είναι και περισσότερα. Κατανοητό. Πρέπει να πω ότι επειδή αυτά είναι και αρμοδιότητες των Επιτροπών Ασφαλείας και Υγείας και έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να καταγράφονται στις Επιτροπές Ασφαλείας και Υγείας, δεν μπορώ να μεταφέρουμε πολύ επιφύλαξη από τον αριθμό. Μάλιστα. Έχουμε ζητήσει Επιτροπές Ασφαλείας και Υγείας σε κάθε ίδρυμα να ενεργοποιούνται και να καταγράφονται για να μπορεί το τμήμα να σας δίνει αυτά τα στατιστικά με τον τρόπο που θέλετε. Εντάξει, δεν μας τα έχει δώσει. Δεν τα έχουμε ζητήσει όμως βεβαίως. Καλό θα ήταν να τα ζητήσουμε. Και να επαναλάβουμε, κύριε Καμπουράκο, ότι ο σκοπός δεν είναι να απομακρύνουμε ή να απομονώσουμε αυτούς τους νεαρούς ή οποιοδήποτε πρόσωπο με την οποιαδήποτε εθνικότητα αντιμετωπίζει ζητήματα παραβατικότητας ή ανάρμοστης συμπεριφοράς. Σκοπός είναι να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, αλλά σωστά. Και να βάλουμε μαζί τους πρόσωπα τα οποία είναι η δουλειά τους. Και όχι να βάζουμε ιδρυματικούς λειτουργούς που δεν έχουν αυτή την εξήγηση. Ναι, όμως επιτρέψτε μου να βάλουμε μια νοτελεία, ναι, να σας ξεκαθαρίσω κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η ιδρυματική λειτουργή μπορεί να μην προσοντούχη και πτυχιούχη. Το προσωπικό που έχουμε είναι μέσος όρος 55 χρονών και πάρα πολλοί από αυτούς εργάζονται δεκαετίες ολόκληρα που έχουν συσσωρεύσει να ανταποκρίνονται. Είπα και προηγουμένως, φτύνουν αίμα και γίνουν υδρότα για αυτά τα παιδιά και για τους ανάπηρους και για τους ηλικιωμένους. Ιδρυματική λειτουργία σχέτως των προσώτων του. Και αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε διαχωρισμό ανάμεσα σε πτυχιούχους και μη πτυχιούχους. Αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστεί, ότι το επάγγελμα αυτό πρέπει να αναβαθμιστεί. Σε 10 χρόνια θα υπηρετήσει ένας τεράστιος αριθμός ιδρυματικών λειτουργών και με μη μισθολογικά θα υπάρχει πολύ μικρό ενδιαφέρον για να καλύψει αυτά τα κενά και δεν θα μπορούν να στελεχωθούν τα κράτη. Λοιπόν, τώρα πώς προχωράτε, κύριε Καμπουράκο, τι θα κάνετε, θα προχωρήσετε σε απεργιακά μέτρα? Κυρία Σάβα, θέλω να δώσω διαβεβαίωση στους συμπολίτες μας ότι ούτε ένας ανάπηρο, ούτε ένας ηλικιωμένος και ούτε ένα ανήλικο δεν θα μείνει χωρίς φροντίδα, ανεξάρτητα από ποιο μέτρο θα επιλέξουμε. Απλά αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή είναι ότι τα κρατικά ιδρύματα δεν μπορούν να λειτουργούν με το φιλότιμο και με τη φιλανθρωπία του προσωπικού τους. Υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν νόμοι και θέλουμε να εφαρμοστούν. Τα επόμενα μας θα εξετάσουμε μόλις δούμε τις εξελίξεις για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμπουράκο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι και σε εσάς.